Παρακολουθούμε από το πρωί μια άσφαιρη αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στο ΣΥΡΙΖΑ. Κεντρικά θα λέγαμε στοιχεία αυτής της άσφαιρης αντιπαράθεσης είναι ιδιωτικοποίησης. Ποιος είναι υπέρ ή κατά των ιδιωτικοποίησεων. Και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, και ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν κυβέρνηση, ιδιωτικοποίηση έκανε και στον τομέα της ενέργειας. Και η Νέα Δημοκρατία ιδιωτικοποίηση θέλει να κάνει στον τομέα της ενέργειας. Παρακολουθούν μια άσφαιρη αντιπαράθεση επί ποιανής διακυβέρνησης η ΔΕΗ έχασε περισσότερους πελάτες. Ξεχνάνε όμως να πούνε ότι στο τρίτο μνημόνιο κυβέρνηση Ριζανέλ, που το ψήφισε Νέα Δημοκρατία και Κίνημα Αλλαγής, εκεί έγραφε πολύ χαρακτηριστικά στην πορεία απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρικής ένωσης, ότι το μερίδιο της ΔΕΗ θα μειωθεί στο 50%. Άρα γιατί τσακώνεστε, αφού αυτή είναι η διαδικασία. Έτσι δεν έλεγε η κυρία Χατζηδάκη το τρίτο μνημόνιο, ότι το μερίδιο της ΔΕΗ πρέπει να μειωθεί στο 50%. Λοιπόν, αυτό είναι το έργο και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας που το στήριξε το τρίτο μνημόνιο, το ψήφισε. Διαμαρτύρεστε για τις συνθήκες της αγοράς εργασίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα απέναντι σε αυτά που φέρνει η κυβέρνηση. Βεβαίως, αυτά που φέρνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πάει ένα βήμα πιο μπροστά. Το τσάκισμα των εργατικών δικαιωμάτων. Όμως, ως κυβέρνηση 5 χρόνια που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, επέτρεψε το 30%, πάνω από το 30% των εργαζόμενων στις επιχειρήσεις υπό δημόσιο έλεγχο να είναι εργολαβικοί εργαζόμενοι. Χωρίς συλλογικές συμβάσεις, χωρίς δικαιώματα, πολύ φτηνοί, αναλώσιμοι και μάλιστα πολλές φορές να τους χρωστάει και δεδουλευμένα ο εργολάβος. Από αυτή λοιπόν την άποψη είναι φανερό ότι συμπλέεται σε μια στρατηγική επιλογή που δεν είναι άλλη παρά η πολιτική της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μια πολιτική η οποία έχει επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με συγκεκριμένους στόχους. Λέει η κυβέρνηση, και εδώ πέρα προσέξτε πόσο αποκαλυπτική είναι η κυβέρνηση, λέει ο κύριος Χατζηδάκης και το επαναλαμβάνει πολλές φορές, ότι η ΔΕΗ πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες του ανταγωνισμού. Επί της ουσίας τι κάνει η κυβέρνηση, παραδέχεται με έμεσο τρόπο ότι ο ανταγωνισμός λειτουργεί σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζόμενων. Αυτό παραδέχεται η κυβέρνηση. Πολύ καθαρά το παραδέχεται. Ότι ο ανταγωνισμός λοιπόν είναι υπεύθυνος που πρέπει να τσακιστούν τα δικαιώματα των εργαζόμενων, να καταργηθεί η μονιμότητα, να καταργηθεί η ασφάλεια στον χώρο δουλειάς, να καταργηθούν οι κλαδικές συμβάσεις και οι εργαζόμενοι να εργάζονται πολύ φτηνά ως αναλώσιμοι εργαζόμενοι. Αυτό λέτε κύριε Υπουργέ. Αυτό το οποίο το ΚΚΕ τονίζει κάθε φορά, ότι ο ανταγωνισμός είναι υπεύθυνος για το τσάκισμα, είναι οι μιλόπετρες που αλέθουν τα εργατικά δικαιώματα. Και τι άλλο κάνει ο ανταγωνισμός, κύριε Υπουργέ? Οδηγεί σε βάρος της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών. Γιατί έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνονται οι τιμές. Και προσέξτε, όλες αυτές τις δύο περίπου δεκαετίες ανοίγματος αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και απελευθέρωσής της, η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος έχει πολλαπλασιαστεί για τα λαϊκά στρώματα. Εξαιτίας του ανταγωνισμού και της απελευθέρωσης, εκτεταμένα τμήματα του ελληνικού λαού ζουν κάτω από συνθήκες ενεργειακής φτώχειας. Πάνω από 30%. Έτσι λοιπόν, το ερώτημα, το εύλογο που προκύπτει είναι ποιον εξυπηρετεί ο ανταγωνισμός, ποιον εξυπηρετεί η απελευθέρωση. Ένα μόνο εξυπηρετεί. Εξυπηρετεί τους επιχειρηματικούς όμιλους, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας για τη θωράκιση της κερδοφορίας τους, δηλαδή εξυπηρετεί τα συμφέροντα των κεφαλοκρατών. Και σε αυτή λοιπόν τη διαδικασία, επιδείνωση της θέσης των εργαζόμενων και των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων, η πολιτική της απελευθέρωσης αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας αποτέλεσε και τον ασκό του αιώλου. Γιατί οδήγησε στην επιδείνωση, στη ραγδαία επιδείνωση θέσης των εργαζόμενων, οδήγησε ακριβά τιμολόγια για τον ελληνικό λαό, οδήγησε σε αύξηση
της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας εξαιτίας του εισαγόμενου καυσίμου του φυσικού αερίου και βέβαια ήταν και σε βάρος του περιβάλλοντος, αλλά και της υγιεινής και της ασφάλειας. Και ήταν σε βάρος του περιβάλλοντος ακριβώς γιατί εκτεταμένοι δασικοί όγκοι δόθηκαν βορρά στα αιωλικά πάρκα, των οποίων η εγκατάσταση είχε σημαντικές, πολύ σοβαρές επιπτώσεις τόσο στη βιοποικιλότητα όσο και στη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Έτσι λοιπόν, από αυτή την πολιτική απελευθέρωση ηλεκτρικής ενέργειας και ιδιωτικοποιήσεων, οι μόνοι οι οποίοι ωφελήθηκαν και οι οποίοι είχαν διασφαλισμένες τιμές ήταν τα αρπακτικά των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και το έγκλημα επί της ουσίας συνεχίζεται και έχει το όνομα απολιγνητοποίηση, η οποία θα αποβεί σε βάρος της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών, αλλά θα αποβεί και σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Σε μια περίοδο όπου η αστάθεια στην περιοχή είναι πολύ έντονη, όπου οι συγκρούσεις και οι ανταγωνισμοί είναι πάρα πολύ μεγάλοι, δεν μπορεί να είναι μεταβατικό καύσιμο ένα εισαγόμενο καύσιμο όπως είναι το φυσικό αέριο για να σταθεροποιήσει το σύστημα. Που ξέρετε πάρα πολύ καλά, το έχουμε δει και στο πρόσφατο παρελθόν, πώς κλείνουν οι κάνουλες αυτών οι οποίοι έχουν το φυσικό αέριο και όχι αυτών που έχουν τους αγωγούς. Άρα λοιπόν από αυτή την άποψη είναι και έγκλημα σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Έτσι λοιπόν, μέσα από αυτό το νομοσχέδιο γίνεται γη και είδωρ στους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτό θα οδηγεί σε αύξηση των τιμολογίων για το λαό. Δίνεται δυνατότητα σε υγείας υψηλής παραγωγικότητας να εγκατέθεσαι φωτοβολταϊκά. Άρα επί της ουσίας προχωράτε σε αλλαγή χρήσης γης. Επί της ουσίας αυτό κάνετε και είναι σε βάρος της ικανοποίησης των αγροδιατροφικών αναγκών του λαού μας. Και βεβαίως αποτελεί κατά τη γνώμη του ΚΚΕ ψευτοδίλημα. Αν θέλετε προστασία του περιβάλλοντος, τότε πρέπει να έχετε ακριβό ρεύμα. Και το λέμε αυτό γιατί υπάρχει ένα βασικό ερώτημα, κύριε Υπουργέ, που σας προκαλέσαμε και στην Επιτροπή και σας το λέμε και τώρα. Να μας πείτε, εάν μπορεί κατά από αυτές τις συνθήκες, του συστήματος το οποίο βιώνουν και το οποίο εσείς υπερασπίζεστε ότι είναι το καλύτερο σύστημα, να υπάρξει μία φόρμουλα, μία δυνατότητα που να έχουμε αξιοποίηση του συνόλου των εγχώριων πηγών, ενεργειακών πηγών, όπου αυτή η αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών πηγών να οδηγεί στη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης, να οδηγεί σε ένα σύστημα σταθερό και σε επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας. Αν μπορεί να υπάρξει μια τέτοια μέθοδος η οποία θα αναβαθμίζεται και όχι δεν θα υποβαθμίζουν τη θέση των εργαζόμενων. Θα είναι μόνιμη, κάτω από υψηλές συνθήκες ασφάλειας της εργασίας, με υψηλές αποδοχές, όπου θα υπάρχει φτηνό ρεύμα για το λόγο, γιατί υπάρχουν οι παραγωγικές πηγές και όπου θα προστατεύεται το περιβάλλον. Κύριε Καθρασόπλε, ολοκληρώνω με αυτό. Τεχνικά υπάρχουν τα εργαλεία να συνδυαστούν και να ικανοποιηθούν όλα αυτά τα κριτήρια. Όμως ποτέ, ό,τι και αν κάνετε, δεν πρόκειται αυτό να συμβεί στο σημερινό συμβεί. Γιατί δεν πρόκειται να συμβεί? Γιατί είναι πολύ καθαρό, κύριε Υπουργέ. Γιατί ακριβώς όλα αυτά, η ικανοποίηση όλων αυτών των κριτηρίων έρχεται σε αντίθεση με το καπιταλιστικό κέρδος. Και με αυτό το καπιταλιστικό κέρδος πρέπει επί τους ουσίες να ξεμπερδεύουμε. Ως κόμμα καταθέτουμε αίτημα για να διεξαχθεί ονομαστική ψηφοφορία συμβολικά και επί της αρχής και για το άρθρο 3 και για το άρθρο 24. Και όσον αφορά το άρθρο το οποίο είπατε, κύριε Υπουργέ, για το προνομιακό τιμολόγιο των εργαζόμενων, αυτό αποτελεί μια προσπάθεια εξαπάτησης και συκοφάντησης, γιατί είναι κομμάτι του εισοδήματος των εργαζόμενων στη ΔΕΗ. Κύριε Καραθώσου, γι' αυτό ακριβώς και φορολογείται. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, επί της ουσίας, τι κάνετε, μειώνετε τις απολαβές των εργαζόμενων στη ΔΕΗ. Και με αυτή τη λογική εμείς θα το καταψηφίσουμε και σας το λέμε καθαρά.